Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού θα θυμούνται για καιρό το κυκλοφοριακό χάος που αντιμετώπισε χθες η Κέρκυρα, στους δρόμους της οποίας επικρατούσε για ώρες το αδιαχώρητο. Οι οδηγοί βίωσαν απίστευτη ταλαιπωρία, ενώ η οργή και η αγανάκτηση ξεχύλιζαν με έντονες παρατηρήσεις σχετικά με την ανύπαρκτη έως ελάχιστη παρουσία αστυνομικής δύναμης για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Σήμερα πάντως η εικόνα ήταν εμφανώς βελτιωμένη και παρά την παρουσία επίσης μεγάλου αριθμού οχημάτων, η ροή της κυκλοφορίας ήταν αρκετά καλή, ενώ υπήρχε παρουσία δύναμη στις τροχιές σε αρκετά σημεία της πόλης, όπως στα Τρία Γεφύρια, στο Σαρόκο και στην είσοδο του Παλιού Φρουρίου. Το προσωπικό των υπηρεσιών της αστυνομίας είναι ελάχιστο και είχαμε εγκαίρως επισημάνει την ανάγκη επαρκούς ενίσχυσής του για την καλοκαιρινή περίοδο, σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κερκύρας, Νίκος Μποζίκης. Γνωρίζαμε τους κινδύνους και τα προβλήματα που θα προκύψουν, το καταγγείλαμε, κινηθήκαμε προς πάσα κατεύθυνση να ενημερώσουμε τους τοπικούς βουλευτές, το αρχηγείο μας, να εκφράσουμε τα παράπονά μας και τις αντιθέσεις μας σε κάθε περίπτωση και στο Γενικό μας Συμβούλιο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Για λόγους εντυπώσεων υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση στην Αθήνα και εδώ έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Το μόνο που είδαμε ήταν μια ενίσχυση προς το τμήμα τροχέας στην ΟΕΠΤΑ, η οποία ήρθε από τη Βόρεια Ελλάδα και θα έχει, πήρε μια παράταση μέχρι τις 28 του Σεπτέμβρη, αλλά αυτή είναι πρόσχερη, είναι προσωρινή, δεν είναι κάτι μόνιμο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, με μείον 100 αστυνομικούς, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι εφικτό να υπάρχουν σοβαρές υπηρεσίες ασφαλείας στο νησί. Ξέρετε, είχαμε πάρει και ναθά από την ίδια κυβέρνηση την προηγούμενη θητεία της για το επικίνδυνο. Αν λοιπόν δεν τα δούμε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τίποτα. Έχουν αποδείξει ότι είναι αφαιρέγγυοι απέναντι στην αστυνομία, απέναντι στο αστυνομικό προσωπικό. Η Κέρκυρα με τις υποδομές που διαθέτει δεν αντέχει τόσο μεγάλο όγκο οχημάτων, παρατήρησε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, Νίκος Τσαγκάρης. Επίσης ανέφερε ότι εξαιτίας της χθεσινής κυκλοφοριακής συμφόρησης παρουσιάστηκαν πολλές καθυστερήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι επισκέπτες του νησιού έχασαν τις πτήσεις τους γιατί δεν μπόρεσαν να φτάσουν εγκαίρως στο αεροδρόμιο. Και δυστυχώς έχουμε να ζήσουμε πολλές τέτοιες μαύρες μέρες, γιατί η Κέρκυρα, το νησί γενικότερα, δεν αντέχει τόσα πολλά αυτοκίνητα. Δεν τα αντέχει, το έχει αποδείξει. Οι υποδομές δυστυχώς είναι ίδιες με τις υποδομές που ήταν εδώ και 50 χρόνια. Εσείς καθυστερήσατε στα δρομολογιά σας ως επαγγελματίας. Αφάνταστα. Αφάνταστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβήξαμε και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Ας μην τα συζητήσουμε καλύτερα. Ναι. Κόσμος που έχασε τις πτήσεις του. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, βέβαια. Κόσμος που έχασε τις πτήσεις του. Ήταν τρομερή. Ταλαιπωρήθηκαν, χάσαν τις πτήσεις τους, ναι. Τις ανασχέτησαν και αυτό αποτελεί και δυσφήμιση για τον τόπο μας. Εννοείται ότι είναι δυσφήμιση για τον τόπο μας. Καλό θα ήταν λοιπόν κάποια στιγμή οι αρμόδιοι να σκύψουν το κεφάλι παρά να γυρίζουν στις εκθέσεις, να διαφημίζουν το προϊόν που ήδη έχουμε. Καλό θα ήταν να καθίσουμε όλοι μαζί εδώ να βρούμε λύσεις για την επόμενη σεζόν και μετά να πάμε να διαφημίσουμε την Κέρκυρα. Η κατάσταση με το κυκλοφοριακό έχει φτάσει στο απροχώρητο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες του, ενώ παράλληλα δυσφημεί τον τόπο μας ως τουριστικό προορισμό. Τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Γιάννης Αλέγρης. Εγκλωβισμένοι οδηγοί μέσα στα αυτοκίνητά τους, εκνευρισμένοι οδηγοί, οι επισκέπτες δυστυχώς ως προς το θέμα του κυκλοφοριακού θα φύγουν με τις χειρότερες αναμνήσεις της χθεσινής ημέρας και η εργαλειοθήκη, η δικιά μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και εμάς των ίδιων των φορέων, είναι πολύ φτωχή πλέον για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ζήτημα κυκλοφοριακού που αντιμετωπίσαμε χθες. Δεν θα μας σώσει μόνο η κατάσταση των δύο περιφερειακών πάρκινγκ από τη στιγμή που δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε μεταφορά, ανακοινώθηκαν τελευταία στιγμή, δεν έγινε απολύτως τίποτα, ζούμε σε ένα χάος καθημερινό και χτες ήταν η αποκορύφωση του. Δεν μπορούν τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, δεν ξέρω τι, τα πατίνια, οι μηχανές να θέλουμε και να έχουμε την απέτηση να μπουν στο κέντρο ή στην παλιά την πόλη ή στο μνημείο UNESCO το οποίο έχουμε. Δεν γίνεται άλλο. 60.000 μόνο είναι τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Δυστυχώς πρέπει να ληφθούν μέτρα
τα οποία να εφαρμόζονται, το έχω ξαναπεί, 12 μήνες το χρόνο. Εμείς από φέτος έχουμε βάλει ένα πλάνο ως προς το θέμα της οργάνωσης, των πάρκινγκ και της διαχείρισης των τουριστών. Και το βάλαμε από φέτος αυτό για να το δούμε στην πράξη και στην εφαρμογή την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν. Δεν κατέθεσα εκείνη την ημέρα. Ήμουν ο μόνος σύλλογος που δεν κατέθεσα πρόταση, διότι 30 Ιουλίου δεν καταθέτεις καμία πρόταση. Δεν θα κοροϊδευόμαστε πλέον. Το ζήτημα είναι σοβαρό και θέλει άμεσες παρεμβάσεις και λύσεις.